ότι η Οδύσσεια του ελληνικού λαού δεν πρέπει να ξεχαστεί, ότι οφείλουν όλοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και ότι ούτε η Ελλάδα και οι Έλληνες θα ξεχάσουν αυτή τη στιγμή. Είχε λόγο η επίθεση στον κύριο Παπαδήμο? Έχω να απαντήσω τα εξής. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να αναφερθεί στις αιτίες και στα γεγονότα, σε ορισμένα γεγονότα που είναι υπεύθυνα για το πώς μπήκαμε στα μνημόνια. Πώς μπήκαμε και τι μας συνέβη τα πρώτα χρόνια των μνημονίων. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και είναι βέβαια ένδειξη και πολύ σωστά το επισημαίνεται, ακραίας πόλωσης, ακραίας πόλωσης, η στάση όλης της αντιπολίτευσης, ακραίας πόλωσης από τον κύριο Μητσοτάκη που για, σε μια αυτή μέρα μιας μικρής ελπίδας, μικρής θέλετε, ενός φωτός που εμφανίζεται σε αυτή τη μνημονιακή νύχτα, η οποία συνδέει με την εθνική τραγωδία αυτή τη μέρα. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Με τις φωτιές λέτε στο μάτι. Θέλω να πω ότι όλη η αντιπολίτευση, αυτή που κυβέρνησαν τη χώρα σε συνθήκες μνημονίων, ξέρουν πολύ καλά ότι η επομένη μέρα μετά τα μνημόνια αλλάζει για τις κυβερνήσεις. Και αυτό με εκπλήσει. Γιατί? Όλοι ξέρουν τους βαθμούς ελευθερίας που αποκτά αυτή η κυβέρνηση μετά τα μνημόνια. Θα έρθω μετά και στο λαό, τι αλλάζει για το λαό, που είναι το πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάμε όμως μισό λεπτό να δούμε τους βαθμούς ελευθερίας αυτής της κυβέρνησης και όλων των μελούμενων. Και αν μου επιτρέπετε, για να διευκολύνω για την οικονομία της κουβέντας, γίνεται κριτική επίσης και τώρα προλίγου εδώ ήταν και περιμένατε από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν πρόκειται περί καθαρής εξόδου. Καλά. Να το δούμε όλο μαζί. Όλα θα τα δούμε. Ένα-ένα. Δεν θα αναφερθώ στα 8 που έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης και όλα δεν του βγήκαν. Δεν θα κλείσει πρώτη αξιολόγηση, θα ενεργοποιηθεί ο κόφτης, δεν θα κλείσει δεύτερη αξιολόγηση, δεν θα κλείσει τρίτη αξιολόγηση, θα είναι και ενεργοποιηθεί ο κόφτης, θα πάρουμε προληπτική γραμμή στήριξης. 8 μεγάλα θέματα που όλα δεν του βγήκαν. Δεν πρόκειται να σπαταλήσουμε το χρόνο μας με αυτά. Εγώ πιστεύω αυτά είναι πίσω μας. Τέλειωσαν. Τι είναι μπρος μας? Μίλησα για βαθμούς ελευθερίας των κυβερνήσεων από εδώ και ύστερα, μετά τι σημαίνει έξοδο στα μνημόνια. Τι θα πει βαθμός ελευθερίας και πού είναι αυτός? Πρώτο, στο να κανονίζεις τα οικονομικά σου πέραν αυτών που σου έχουν ορίσει. Μα. Μισό λεπτό. Με δεδομένο το 3,5% και μετά το 2,5% του πλεονάσματος. Σωστό. Κακό δεδομένο. Με δεδομένο αυτό τον προϋπολογισμό, αλλά και με δεδομένα δύο παραμέτρους. Το ένα είναι το δημοσιονομικό χώρο που η ανάπτυξη δημιουργεί, δηλαδή λένε οι δανειστές. Το 2019 θα έχετε 800 εκατομμύρια παραπάνω από αυτά που έχετε προϋπολογίσει για το 2019. Αυτός είναι ένας βαθμός ελευθερίας που δεν σου λένε οι δανειστές που να τα δώσεις. Δεν σου λένε πια οι δανειστές πού να τα δώσεις. Καλά, αυτό έγινε και πρόπερση με το πλεώνασμα. Κάνετε μεγάλο λάθος. Το δεύτερο λοιπόν είναι το υπερπλεώνασμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άρα μιλάμε για 2 δις περίπου. Το ένα θα το δούμε τώρα, μέσα στο 18, το οποίο θα είναι πάνω από 1 δις όπως και πέρυσι, το υπερπλεώνασμα. Το άλλο θα το δούμε μέσα στο 19. Αυτά λοιπόν, πού θα πάνε τα χρήματα? Θα πάνε σε αδικίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από τις πολιτικές λιτότητας, στους πιο χτυπημένους. Αυτή είναι η πρώτη, αν θέλετε, ελευθερία των κυβερνήσεων από εδώ και ύστερα, για αυτά τα χρήματα. Η δεύτερη ελευθερία, ότι δεν χρειάζεται πια να κάνεις μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο αχρίαστες, αλλά και καταστροφικές. Τις ξέρετε, τις ξέρουμε όλοι. Χρειάζεται όμως να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Περιμένετε. Χρειάζεται όποιες μεταρρυθμίσεις έχουμε υποσχεθεί μέχρι σήμερα. Υποσχεθεί. Αλλά από εδώ και ύστερα. Δηλαδή, μία μεταρρύθμιση, αν μου επιτρέπετε, είναι. Με συγχωρείτε για τη διακοπή, ναι, κυρία Υπουργέ. Μία μεταρρύθμιση είναι και ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Επιτέλους. Μπράβο.
Δηλαδή, αυτό είναι καλό για τον τόπο, ανεξαρτήτως. Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν ήταν απλά από την Τρόικα, ήταν υποχρέωση όλων των κυβερνήσεων. Ακριβώς. Και δεν έγινε. Ακριβώς. Δασκοί χάρτες, κρετηματολόγιο, γυαλί. Με συγχωρείτε, το είδαμε στην πρόσφατη τραγωδία. Έτσι. Μας πόνεσε, το καταλάβαμε όλοι. Ναι. Νομίζω πως. Αυτές είναι μεταρρυθμίσεις που δεν αφορούν μόνο τις φυσικές καταστροφές, αφορούν την ανάπτυξη, την ασφάλεια ιδιοκτησίας και τη σιγουριά του επενδυτή ότι θα έρθει κάπου. Το έχουμε πει πολλές φορές και δεν θα βρει μπροστά του. Θα πάρει να κάνει μια επένδυση, ένα χώρο και δεν θα έχει να αντιμετωπίσει αρχαιολογία, δασαρχείο, γυαλό. Πρέπει να είναι συγκεκριμένες οι χρήσεις και είναι απαραίτητο ούτως ή άλλως. Είτε είχαμε μνημόνια είτε όχι. Αυτό εννοώ. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις του κράτους, όπως και του δημόσιου τομέα και τα λοιπά, που πρέπει το κράτος να αρχίσει να κάνει γρήγορα τη δουλειά του, όπως εμείς δείξαμε ότι μπορούμε να δίνουμε σε ένα λεπτό το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης με ένα τρόπο ψηφιακό για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Και το είδαμε και στο κοινωνικό μέρισμα. Να μην χαθούμε λίγο αλλά, συζήτηση, όχι, να μην χαθούμε. Τι μεταρρυθμίσεις όμως εμάς μας ενδιαφέρουν και έχουμε ελευθερία να κάνουμε? Μεταρρυθμίσεις πρώτων επούλωσης όλων τραυμάτων της λιτότητας όσων μπορούμε. Τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο? Θα πω αμέσως πολύ συγκεκριμένα. Πρακτικά. Για τον κόσμο. Το δεύτερο, να κρατήσουμε τα τρία πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Το δεύτερο, να θωρακίσουμε τη χώρα με μεταρρυθμίσεις που να μας ξανασυμβεί αυτά που μας συνέβησαν στην κρίση. Να μην μας ξανασυμβεί η κρίση. Αυτό είναι τεράστια σημασία. Να μην ξανασυμβεί η κρίση. Τι σημαίνει αυτό? Και το τρίτο, κυρίως όμως, να υπερασπιστούμε τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Την εργασία και την ασφάλιση. Αυτό λέτε για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Τώρα θα εξειδικεύσω τι θα αλλάξει λοιπόν για τον ελληνικό λαό. Βέβαια, γιατί όλοι ξέρετε μας ρωτάνε και εμάς δημοσιογράφους, φαντάζομαι και εσάς, έτσι δεν είναι, Χρήστο? Η επόμενη μέρα. Ο Χρήστος το έλεγε από χθες. Ωραία, κλείνει ο κύκλος των μνημονίων. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε και κάτι που είναι πολύ διαφορετικό για το ΣΥΡΙΖΑ από τον κύριο Μητσοτάκη και από τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε εξαγγελίες αυτές που θα πούμε και που κυρίως θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, δηλαδή τι θα κάνουμε, τι θα αλλάξει την καθημερινότητα του πολίτη, τι θα αλλάξει την τσέπη του πολίτη, θα τα υλοποιήσει. Θα τα υλοποιήσει μέσα σε ένα χρόνο. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης υπόσχεται αορίστως, χωρίς να μπορεί να υλοποιήσει τίποτα μέσα σε αυτόν τον χρόνο. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Τι θα δει λοιπόν ο λαός? Πρώτον, στην τσέπη του, όπως λέμε, θα δει τα 2 δις που μόλις περιέγραψα. Ναι. Τα 2 δις. Τι είναι τρόπο? Θα πάνε λοιπόν τα 800 εκατομμύρια το 19, θα τα δει. Σε φοροαπαλλαγές, σε ασφαλιστικές ελεμφρύνσεις, αδικίες που έχουν γίνει από το ασφαλιστικό. Θα πάνε σε κοινωνική προστασία και να δούμε πού ακριβώς. Θα πάνε σε έμφυα. Αυτά είναι όλα προνόμια του Πρωθυπουργού για τη ΔΕΘ και θα τα δούμε. Αλλά αυτά είναι... Αφήνετε ένα ανοιχτό παράθυρο τώρα για τον έμφυα. Εγώ λέω ακριβώς. Όπως αφήνετε και ένα ανοιχτό παράθυρο για την αύξηση του κατώτατου μισθού που έχει συζητηθεί. Μισό λεπτό. Φαντάζομαι. Θα έρθω και σε αυτό αμέσως. Αυτό είναι σημαντικό όμως. Πάμε σε μείωση και έμφυα. Το πρώτο λοιπόν που θα δουν στην τσέπη του οι Έλληνες και θα το δουν οι Έλληνες συμπολίτες μας, αυτά που περιέγραψα και θα τα εξειδικεύσει όλα ο Πρωθυπουργός και πολύ περισσότερα στη ΔΕΘ. Το δεύτερο που θα δουν θα είναι την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στην τσέπη τους επίσης. Θα δουν για πρώτη φορά, γιατί για μας η εργασία είναι το πιο σημαντικό στη νέα μεταμνημονιακή εποχή, η εργασία, η υπεράσπιση της εργασίας. Βεβαίως, εργασία. Χτύπημα της ανεργίας λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου. Σωστά. Κύριε Υπουργέ, πώς θα γίνει αυτό? Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Να ρωτήσω κάτι. Αν όλα αυτά χαρακτηριστούν παροχολογία όπως ήδη έχει αρχίσει να ψιθυρίζεται και δώσουν αρνητικό σήμα στις αγορές όπως ήδη έχει αρχίσει να ακούγεται και ανέβουν τα επιτόκια και δυσκολέψουν σύντομα να έχουμε πρόσβαση στις αγορές. Ρωτάω πράγματα που ακούγονται, που τίθενται έτσι και πρέπει να απαντώνται. Αλλά ακούγονται καλοπροαίρετα, αλλά ίσως από άγνοια. Εγώ περιέγραψα για αυτό που ξέρουν οι αγορές. Δηλαδή, περιέγραψα το υπερπλεώνασμα
το οποίο θα δοθεί και το ξέρουν οι αγορές, δεν είναι παροχές το υπερπλεώνασμα, είναι επιστροφή παραπάνω ίσπραξη χρημάτων στο ελληνικό λαό και κυρίως αυτούς που έχουν χτυπηθεί περισσότερο. Δεύτερον, περιέγραψα το πλεώνασμα λόγω ανάπτυξης. Την ανάπτυξη δεν τη λέμε εμείς. Τι λένε οι δανειστές, τι λέει ο ESM, τι λέει ο κύριος Σεντάνο, ο πρόεδρος δηλαδή του Eurogroup. Να σας πω ένα αίσθημα του κόσμου, κυρία Φωτίου. Αυτό ουσιαστικά περιέγραφε και ο Χρήστος εμέσως πλην σαφώς. Να σας πω λίγο το αίσθημα του κόσμου. Δεν θέλω περιοδική δουλειά όπως ζούσα επί τα μνημόνια. Έτσι. Θέλω μία συγκεκριμένη δουλειά για να μπορώ να φτιάξω το σπίτι μου ξανά. Δηλαδή τη χώρα μου ξανά, την οικογένειά μου ξανά. Άρα πολύ σωστά λέτε και ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση αυτό την ενδιαφέρει, είναι η εργασία, η προοπτική της εργασίας. Να κατοχυρώσουμε λοιπόν αξιοπρεπή εργασία, πλήρους απασχόλησης. Έτσι, μπορεί, αυτό είναι... Μπορεί. Περιμένετε. Περιμένετε να δούμε. Πώς θα γίνει αυτό. Δεν πρέπει να ξαναφέρουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν καταργηθεί τόσο χρόνια από και συλλογικές συμβάσεις από τα μνημόνια. Άρα, η υπεράσπιση της εργασίας περνάει πρώτον από την ανάπτυξη. Πώς φτιάνω την ανάπτυξη ώστε να ανοίγω συνεχώς θέσεις εργασίας? Για δείτε αυτή τη στιγμή τι κάνει το Υπουργείο το δικό μας μέσω ΟΑΕΔ. 80.000 θέσεις καινούργιες εργασίας, οι οποίες είναι στοχευμένες στους νέους, σε ειδικούς επιστήμονες, για να γυρίσουν πίσω οι νέοι, σε διάφορες κατηγορίες του πληθυσμού. Μέσα τώρα, όχι του χρόνου, 80.000 θέσεις εργασίας επιδοτούμε με όλους τους όρους. Παραδείγματος χάρη, μπορεί μια ΚΙΝΣΕΠ, μια κοινωνική επιχείρηση κοινωνικής αλληλεγγύης, καλό, να πάρει εργαζόμενους, άνεργους, αυτή τη στιγμή και την επιδοτούμε για αυτή τη θέση εργασίας επί 8-10 μήνες, υπό τον όρο θα τους κρατήσει ξανά και τον επόμενο χρόνο αυτή. Άρα εμείς είναι η εργασία εκείνη που πιστεύουμε ότι είναι ο μοχλός της ανάπτυξης, αλλά και η ασφάλιση. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε εμάς και σε όλους τους προηγούμενους. Είναι ο τομέας της κοινωνικής προστασίας. Τι θα πει κοινωνικό κράτος? Σημαίνει υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία, δηλαδή κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση, δημόσια ασφάλιση και κοινωνική προστασία υπέρ αδυνάτων. Έχετε κατηγορηθεί αυτά... πολύ για τον νόμο Κατρούγκαλου, κυρία Φωτίου. Ναι. Αλλά πρέπει... Ανατρέπησαν τα πάντα. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει... Και ο κόσμος φοβάται ότι δεν θα πάρει καν συντάξεις. Ναι. Αντίθετα, να μου πείτε, να σας πω δηλαδή αυτή τη στιγμή... Το έχετε ακούσει, δεν σας λέω κάτι καινούργιο. Έτσι είναι. Ο κόσμος δεν μπορεί αυτή τη στιγμή παρά να έχει μεγάλη δυσπιστία όταν έχει δει τις συντάξεις του να καταποντίζονται όλα αυτά τα χρόνια. Ακριβώς. Δεν μπορεί παρά να έχει μεγάλη δυσπιστία. Όμως, ένα ασφαλιστικό σύστημα που κατέρε. Ποιος δεν το ξέρει? Ωραία. Ποιος δεν το ξέρει? Εσείς το ξέρετε. Το ξέρει ο ελληνικός λαός ότι κατέρε, ότι τα ταμεία του είχαν αδειάσει. Το ξέρει. Το ξέρει ότι το κράτος έπρεπε να βάζει από την τσέπη του ένα δις και κάθε χρόνο. Ότι τόσα έπρεπε να είχαμε βάλει πέρυσι, ένα δις 300. Τι έγινε με τον ΕΦΚΑ και με το σύστημα αυτό το καινούριο? Έγινε ότι πρώτον απέδωσε το ασφαλιστικό σύστημα. Δηλαδή όλες οι παθογένειες, οι περισσότερες παθογένειες του ασφαλιστικού συστήματος, 35 εκατομμύρια κωδικοί υπήρχαν. Λόγω συνεργειών. Όταν... Δημιουργήθηκαν συνέργειες, αυτό εννοείται, και οικονομίες κλίμακας. Λέω, 35 εκατομμύρια κωδικοί ασφαλισμένων για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Τι εννοείται? Ο Χρήστος ξέρει πολύ καλά αυτήν την τομέα. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν φτιάξαμε τον ΕΦΚΑ, βρήκαμε 35 εκατομμύρια κωδικούς. Ψεύτικη κωδική. Όχι, ήταν πολλά το σύστημα. Ήταν πάρα πολλά επικουρικά, πάρα πολλά ταμεία. Εξαιρετικά πολύπλοκο και εξαιρετικά άναρχο. Και πολύ συντεχνιακό. Ο ίδιος ασφαλισμένος είχε όχι μόνο πολλά ταμεία ασφάλισης, αυτό πες έπαιρνε από το δημόσιο, έπαιρνε από το ΤΕΕ ή έπαιρνε από το ΤΣΑΙ και τα λοιπά. Ακριβώς. Okay, αφού πλήρωνε υποτίθεται. Ακριβώς. Αλλά έπαιρνε και από το ίδιο το ταμείο από πολλούς κωδικούς. Μόνο το νοικοκύρεμα αυτό
μόνο οι νέες κατηγορίες. Το ότι δεν χρειαζόταν πια να πληρώνεις αν ήσουν ελεύθερος επαγγελματίας με βάση νόρμες το πόσα χρόνια είσαι το επάγγελμα, αλλά με βάση το τι έβγαζες κάθε χρόνο, έφερε έσοδα στον ΕΦΚΑ. Και, και ο ΕΦΚΑ επέλυσε υπεραπόδοση. Ναι, αλλά γίνεται μια κριτική ότι σε δομπατοποίησε τις εισφορές. Δηλαδή τις έκανε σαν φόρο. Αυτό και λοιπόν, δημιουργεί να αντικίνητρο στους ελεύθερους επαγγελματίες να δηλώνουν τα κέρδη τους. Γι' αυτό μίλησα. 85% από τις ασφαλιστικές εισφορές του κόσμου πλήρωνε ασφαλιστικές εισφορές, ωφελήθηκε. Το 85%. Το 15% είδε κάποιες μεγάλες αυξήσεις, μικρές αυξήσεις κτλ. Αδικίες που υπάρχουν σε αυτό το κομμάτι. Θα κοιτάξουμε να τις Να σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εμείς δεν προλάβαμε, ο Χρήστος επειδή είναι γέννημα θρέμα και μιλιός, πήγε από τη Μήλο πήγε και 2-3 μέρες στη Μήλο. Αρκετός κόσμος και εσείς έχετε επισκεφτεί τα νησιά φέτος. Όλος ο κόσμος φωνάζει για τη μείωση του ΦΠΑ, κυρία Φωτίου. Δεν είναι δυνατόν 24%. Δηλαδή είναι καταστροφικό. Είναι σαν να οδηγείς τον άλλον στην παρανομία. Σαν να του κλείνεις το μάτι και να του λες τώρα μπορείς να φοροδιαφύγεις. Όταν σας είπα τους βαθμούς ελευθερίας, τους βαθμούς ελευθερίας μετά τα μνημόνια, εννοούσα και σας είπα φοροαπαλλαγές, σας είπα ασφαλιστικές φορές, σας είπα έμφυα κτλ. Μερικά μόνο. Ναι. Μερικά μόνο. Ναι. Γιατί δεν σας ανέφερα καθόλου για το κοινωνικό κράτος ή σας είπα υπεράσπιση των εργαζομένων και νομίζω ότι είπα τι εννοώ υπεράσπιση των εργαζομένων. Μάλιστα. Και των θέσεων εργασίας τους, αλλά και των συνταξιούχων. Δεν με ρωτήσατε για τους συνταξιούχους. Θυμάστε πολύ καλά ότι όταν δώσαμε... Δεν τολμώ να σας ρωτήσω. Ναι. Όταν δώσαμε λοιπόν... Αν θα υπάρξει μείωση ή όχι. Άμα δώσαμε από το υπερπλεώνασμα, θυμάστε, ναι. Το 16. Αυτό ναι. Που είπα πριν. Για ναι. Τους συνταξιούχους, το θυμάστε. Αυτό είπα. Θεωρήθηκε μονομερής ενέργεια. Αυτό είπα. Και τότε. Πριν. Φώναζε η Νέα Δημοκρατία. Ρωτήσατε τους θεσμούς. Αν δεν τους ρωτήσατε, καταστρέφεστε. Και εμείς τι κάναμε τότε. Δώσαμε το υπερπλεώνασμα στους συνταξιούχους συμβολικά ως 13η σύνταξη. Προσέξτε κάτι. Έχει μεγάλη σημασία. Δεν ήταν η 13η σύνταξη, προφανώς. Αλλά υπογράφοντας μια υπόσχεση στο λαό και στους συνταξιούχους και για την επάνωδο της 13ης σύνταξης, αλλά και για την υπεράσπιση της σύνταξης. Επαναφέρετε την 13η σύνταξη, αυτό, κυρία Φωτίου. Είμαι πολύ συγκεκριμένη. Λέω, αυτό που κάναμε τότε ήταν συμβολικό. Θυμίζοντας ρωτάω συγκεκριμένα, θα επαναφέρετε την 13η σύνταξη. Αυτό που κάναμε, ξαναλέω τότε, ήταν. Μην βάζετε στο στόμα μου πράγματα. Όχι, που ρωτάω. Όχι, θέλουμε ρωτάω. Να το πει. Είστε έμπειρος πολιτικός. Αλλά ξέρετε, ναι. Γι' αυτό ρωτάμε κι εμείς. Διότι αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα της χώρας, της κυβερνήσεως ή των επόμενων κυβερνήσεων να κινηθούν σε ένα τέτοιο οικονομικό πλαίσιο. Ότι η ιστορία των συντάξεων πρέπει να αποκατασταθεί. Μάλιστα. Και πρώτον. Δεν μπορεί να πάμε σε μείωση των συντάξεων. Αυτό λέω ότι σαν λογική. Πόσο αισιόδοξοι είστε γι' αυτό, πόσο αισιόδοξοι. Δεν στέκει σαν λογική. Πόσο αισιόδοξοι είστε γι' αυτό, δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξη και αυτό θα το δούμε από τις διαπραγματεύσεις που θα κάνει. Είναι, ναι. Πολύ, είναι ένα θέμα που θα αποδειχθεί πολύ γρήγορα. Ακριβώς. Γιατί. Γιατί αν είναι θα το εξαγγείλει όχι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ένα, άρα μέσα στο Σεπτέμβριο, και θα το δούμε μέσα στον Οκτώβριο στον προϋπολογισμό. Άρα εδώ δεν είναι επαπτερόεντα. Εδώ είναι, θα το δούμε αν λέμε ή δεν λέμε την αλήθεια και τι παλεύουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά η εξασφάλιση και η άνοδος των συντάξεων και η άνοδος των συντάξεων. Και η άνοδος των συντάξεων. Οι συντάξεις έχουν συνδεθεί με το ΑΕΠ της χώρας, όπως ξέρετε. Άρα, όσο αυξάνει η ανάπτυξη, δηλαδή το ΑΕΠ της χώρας, μεγενθύνεται το ΑΕΠ της χώρας, τόσο συντάξεις όχι θα όχι όλη η σύνταξη, το κομμάτι του εθνικής σύνταξης. Η εθνική σύνταξη. Και λέω λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ τεράστια διαφορά, αν σκεφτείτε τι υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης, την ιδιωτική ασφάλιση. Προσέξτε εδώ. Τι θα πει κοινωνικό κράτος. Τι σημαίνει 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι
στο σύστημα υγείας ότι σήμερα δεν είναι στο δρόμο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει, κύριε Παπαδημητρίου, πουθενά άλλου στην Ευρώπη ότι ένα κράτος νοιάζεται για τους ανθρώπους του να μην πεθαίνουν στο δρόμο. Τι, δεν υπάρχει, δηλαδή στην Ισπανία θέλουν να πεθαίνουν στο δρόμο? Όχι, σας είπα, δεν υπάρχει κάλυψη των ανασφάλιστων ανθρώπων σε τέτοια μεγάλη έκταση, 2,5 εκατομμύρια, γιατί εμείς είχαμε τη μεγάλη ανεργία. Σωστό. Και σας, εδώ μια παρένθεση. Μου είπατε για την ανεργία πριν και πώς τα βλέπω. Ακούστε, το 10 η ανεργία ήταν στο 12,7. Το 10, 2010. Η ανεργία ήταν στο 12,7. Εμείς καταφέραμε φέτος να τη φτάσουμε στο 19,7. Όχι, όχι. Μπερδευτήκατε. Μεσολάβησε ένα 27. Ήταν 27%. Όχι, όχι. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Η ανεργία το 10, το 10 προμνημονίων, ήταν, μόλις μπήκαμε στα μνημόνια, στο 10,7. Στο 12,7. Και φέτος είναι στο 19,7. Δηλαδή είναι 7 μονάδες διαφορά. Πιστεύω ότι όπως ρίξαμε 7 μονάδες περίπου την ανεργία μέσα σε μία τριετία, μπορούμε πολύ πιο γρήγορα να φτάσουμε τα πρώτα. Για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές, γιατί μάλλον μπερδευτήκαμε με το νούμερο. Μπορεί να ξεκίνησε στο 12,7, είχε φτάσει, 20... είχε φτάσει στο 28%, 27%, 28%, και είναι... εσείς το φτάσατε στο 19%. Διότι δεν έτσι όπως το είπατε, από το 12 το πήγατε στο 19. Όχι. Είναι προφανές. Τόσο νερό. Αλλά δεν αρχίζω τώρα τη φιλολογία. Πάμε το 13 λίγο, μπήκε το 28, ενώ το 14 κτλ. Αυτή είναι μια φιλολογία. Εγώ λέω τι. Ότι εμείς ρίξαμε μέσα σε 3 χρόνια την ανεργία στο 19,7 και είναι 7 μονάδες επίσης για να τη ρίξουμε στα πρώτης κρίσης εποχής, μόλις αυτό, άρχισε μάλιστα η κρίση. Και λέω ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να το καταφέρει. Αυτή η κυβέρνηση μπορεί να το καταφέρει. Ναι. Λοιπόν, επομένως, έχω μεγάλες, ας πούμε, ελπίδες σε αυτόν τον τομέα της ανεργίας. Αλλά σας είπα, νομίζω, για τους συνταξιούχους. Ασφάλιση λοιπόν δημόσια, εγγυημένη από το κράτος, εθνική σύνταξη. Όχι την ασφάλιση των ιδιωτικών εταιριών που υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή τη Lehman Brothers και όλα αυτά που καταραίουν και στο τέλος δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ. Δεύτερον, κοινωνικό κράτος σημαίνει υγεία. Υγεία, να αισθάνεσαι ότι ό,τι και αν συμβεί θα πας στο δημόσιο νοσοκομείο, θα πας στο Τόμι. Σε αυτές τις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας που τώρα φτιάχνουμε για πρώτη φορά στη γειτονιά σου, ότι θα έχεις ένα φτηνό φάρμακο. Αυτό επεξεργάζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Παιδεία, δημόσια παιδεία. Από το τετράχρονο που θα μπαίνει στην προσχολική δημόσια παιδεία δωρεάν. Και υποχρεωτικά πλέον. Μέχρι, και υποχρεωτικά, μέχρι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δωρεάν. Όχι στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας από το ιδιωτικό νηπιαγωγείο μέχρι το ιδιωτικό. Κυρία Φωτίου, επειδή περνάει ο χρόνος, θέλω να σας πληροφορήσω ότι έχει γύρει πολύ ενδιαφέρον στους τηλεθεατές η παρουσία σας και έχουν πολλά ερωτήματα. Πολύ θέλετε ωραία. Να διαλέξουμε κανένα να πούμε. Είναι σημαντικά. Το ένα είναι οι άπορες εργατικές κατοικίες, αν δεν πληρώσουν τη ΔΕΗ από το ΚΕΑ, από το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης που δίνει η κυβέρνηση, θα μείνουν άστεγοι. Λέει ένας από τη Λαμία. Τι ισχύει με αυτό, να τους απαντήσουμε στους ανθρώπους. Καταρχήν μπερδεύει δύο πράγματα. Ποιες εργατικές κατοικίες? Οι εργατικές κατοικίες του ΟΑΕΔ, αυτές που έχει παραχωρήσει ο πρώην ΟΕΚ δηλαδή. Να, ναι. Έτσι. Προφανώς αυτό αναφέρεται. Αυτό εννοεί. Προφανώς αυτό αναφέρεται. Αυτές λοιπόν δεν είναι για να μείνουν άστεγοι. Μπερδεύει την πληρωμή του ηλεκτρικού, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με τον κύριο Σταθάκη. Υπήρχε και ένα δημοσίευμα σήμερα, νομίζω στην εφημερίδα Φιλελεύθερο, γιατί που λέει κόβουν το ρεύμα και για οφειλές κάτω των 500 ευρώ. Αυτό είναι άλλο. Άλλο είναι, ναι. Γιατί κόβετε το επίδομα της πρόνοιας όταν νοσηλεύεται κάποιος σε κλινική πάνω από 3 μήνες με την αιτιολογία ότι πληρώνει το ταμείο αφού δεν υπάρχει κλινική με... Τώρα εδώ είναι λίγο δυσανάγνωστο. Έτσι. Ναι, μην το κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω, όμως, ξέρετε, ναι. Και για τις αναδοχές. Και για τις αναδοχές ρωτάνε. Τι θα γίνει με τις αναδοχές? Πότε θα αρχίσουν να ισχύουν τα επιδόματα, αν στελεχώνεται η υπηρεσία που θα εκκρεμούν υπουργικές αποφάσεις? Καταρχήν, να απαντήσω λιγάκι γενικά για να καταλάβει ο κόσμος. Εμείς
παραλάβαμε ένα κοινωνικό κράτος προστασίας, πρόνοιας, το οποίο ήταν εντελώς αποδιοργανωμένο και στο οποίο οι προηγούμενοι είχαν δώσει 780 εκατομμύρια. Εμείς το πήγαμε αυτό το κράτος από εκεί στο 1,800 εφέτος το 18 και το πάμε στα 3 δις μέχρι το 19-20. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς επενδύουμε στην πρόνοια. Επενδύουμε στην πρόνοια γιατί εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι αναπτυξιακό, όταν οι άλλοι αυτό το θεωρούσαν μαύρη τρύπα. Δεύτερον, το δεύτερο σημείο είναι ότι εμείς παραλάβαμε μια χώρα κατεστραμμένη με ανθρωπιστική κρίση, όπου η φτώχεια και η παιδική φτώχεια ήταν πρώτη σε όλη την Ευρώπη. Αληθές είναι αυτό. Αληθές. Να πούμε κάτι, ότι για όλους αυτούς τα εκατομμύρια φτωχούς, στην ακραία φτώχεια, παιδική φτώχεια, στην ακραία παιδική φτώχεια κτλ., οι προηγούμενες κυβερνήσεις των μνημονίων δεν έδωσαν ούτε ένα ευρώ. Πόσα δώσαμε εμείς? 315 εκατομμύρια τα δύο πρώτα δύσκολα χρόνια, 15-16. 700 εκατομμύρια το 17. 720 εφέτος και συνεχώς αυξάνει. Για τη φτώχεια. Και ρίξαμε για πρώτη φορά την παιδική φτώχεια για δύο μονάδες. Και σας λέω ότι με αυτή την κυβέρνηση, εφέτος, το 19, θα δείτε την παιδική φτώχεια να πέφτει άλλες 3 μονάδες. Δηλαδή να πλησιάζει στα πρώτης κρίσης επίπεδα. Όσο και αν σας φαίνεται πολύ περίεργο. Γιατί αυτή η κυβέρνηση ενδιαφερόταν για τη φτώχεια. Δεν είναι δυνατόν εμείς να δώσαμε αυτά τα λεφτά σε αυτές τις συνθήκες ασφυξίας και με τους δανειστές από πάνω. Όχι, δεν θα τα δώσετε εκεί. Όχι, δεν θα το κάνετε αυτό. Και εκείνοι να μην έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ για τη φτώχεια. Μία τελευταία ερώτηση, κυρία Φωτίου. Τρίτο, θα σας πω κάτι. Περνάμε από το κράτος λοιπόν πρόνοιας που ήταν παροχές πολύ λίγες και εξειδικευμένες και διασπασμένες. Το είδατε. Σε ένα κράτος καθολικών παροχών για το παιδί. Ξέρετε πόσα δώσαμε, ξέρετε. 260 εκατομμύρια παραπάνω για το παιδί στα επιδόματα. Ξέρετε τι έγινε? Μας κατηγορήσανε ότι θα μείνουν λιγότερες οικογένειες που θα παίρνουν το επίδομα του παιδιού. Είναι 100.000 περισσότερες. Είναι 100.000 περισσότερες, κύριε Παγώνη. Πώς έγινε αυτό μέσα σε ένα χρόνο? Γεννήσαν παραπάνω? Όχι. Απλά το επίδομα ήταν ελκυστικό. Και άρχισαν να το παίρνουν οι άνθρωποι, πρώτον. Και δεύτερον, είναι με διαδικασίες ταχύτατες. Χωρίς να τρέχουμε 100 χαρτιά, να επιστοποιούμε. Είναι μέσα από τον ΟΠΕΚΑ. Ό,τι κάνουμε λοιπόν είναι με ένα ψηφιακό κράτος για το καλό του πολίτη. Μία τελευταία ερώτηση, κυρία Φωτίου, για να κλείσουμε, γιατί έχει περάσει και ο χρόνος. Την αναδοχή δεν μου είπατε. Α, ναι, θα σας πω την αναδοχή. Ναι. Λοιπόν, έχει σημασία, έχει πολύ δίκιο ο κύριος Παγώνης. Είχα πει, όταν ψηφίσαμε τον νόμο της αναδοχής, ότι θα μπορούμε να τον εφαρμόσουμε σε 6 μήνες. Έχουμε αρχίσει, έχουμε στήσει και το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας των ΕΣΑΝΗ. Πρώτον, το οποίο έχει συνεδριάσει ήδη 3 φορές. Δεύτερον, έχουμε βγάλει τις πρώτες KIA που απαιτούνται για την εφαρμογή των νόμων που μου λέγανε ότι αυτά δεν τα κάνεις ποτέ. Τρίτον, σχεδιάζουμε όλο το πληροφοριακό σύστημα, γιατί ξέρετε ότι για πρώτη φορά όλο αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά. Αυτό σημαίνει ακριβώς ταχύτατη εξυπηρέτηση. Από εκείνα τα 6 χρόνια για να βρω να πάρω ένα παιδί, τώρα αυτό υποσχεθήκαμε ότι θα γίνεται από 8 έως 12 μήνες. Επομένως εγώ λέω... Είναι μεγάλος πόνος, κυρία. Είναι μεγάλος πόνος. Και είναι ο πόνος και των ανθρώπων που δεν έχουν παίρνει ένα παιδί και των παιδιών που είναι μέσα στα ιδρύματα. Είναι πολύ μεγάλος πόνος. Λοιπόν, κυρία. Εμείς τον νόμο της αναδοχής και υιοθεσίας, όπως υποσχεθήκαμε στη Βουλή, θα τον εφαρμόσουμε μέχρι το τέλος του 2018, θα αρχίσει η εφαρμογή του, ηλεκτρονική εφαρμογή του. Προσέξτε, αυτό θα επιταχύνει όλες τις διαδικασίες, θα δημιουργήσει αδιάβλητα κριτήρια. Εμείς φτιάχνουμε ένα ψηφιακό κράτος όπου αφαιρεί, βγάζει απ' έξω τη διαπλοκή, τη διαφθορά, τις πελατειακές σχέσεις. Δεν έχεις να πας πουθενά για να σου κάνουν το χατήρι για το δικαίωμά σου. Ένα κράτος πολιτών που έχουν αξιοπρέπεια και οι οποίοι έχουν όλοι τα ίδια συνταγματικά δικαιώματα και μπορούν να τα δικαιούνται, να τα ζητάνε και να τα αποκτούν χωρίς καμία
πελατειακή σχέση, κύριε Παπαδημητρίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ελπίζουμε να γίνουν πράξη, διότι αν δεν γίνουν. Γι' αυτό είπα και στην αρχή. Θα το πληρώσουμε πολύ. Αυτή η κυβέρνηση θα δείξει αυτά που λέει, αν μπορεί μέσα σε αυτό το χρόνο να τα κάνει πράξη. Ωραία. Εκεί κρίνεται, αυτό είναι το πλεονέκτημά μας, το μεγάλο έναντι του Μητσοτάκη, ο οποίος λέει έπε απτερώντα και υπόσχεται. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, και όλα αυτά βέβαια, Βαγγέλη, όλα αυτά συνδέονται, μα κάτσε και το σκεφτείς με το φιλότιμο. Πάρα πολλά από αυτά. Είναι η μοναδική λέξη που δεν μπορεί να μεταφραστεί σε καμία γλώσσα του κόσμου. Θα πάμε τώρα στη Ρόδο, όπου εκεί υπάρχει ένα περίεργο.